Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 25χρονη μετά την απολογία της για την επίθεση με μαχαίρι σε 27χρονη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να τη σκοτώσει την παθούσα, αλλά της επιτέθηκε μόνο για να τη φοβήσει, έτσι ώστε να την απομακρύνει από το σύζυγο και τα παιδιά της. Εμφανίστηκε μετανιωμένη και ενώπιον της ανακρίτριας ανέφερε ότι ζήτησε συγγνώμη από την 27χρονη μέσω της μητέρας της και του αδελφού της, οι οποίοι την επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Εμείς αυτό το οποίο ισχυριστήκαμε είναι ότι και το οποίο ήταν ένα κρίσιμο στοιχείο, το άμα είχε ανθρωποκτόνο δόλο, δεν το δέχτηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο λόγω των σημείων του κρυμμάτων που τα δύο από τα τρία ήταν στην κοιλιά και το ένα στον ώμο. Και εκεί ακριβώς ήταν η διαφωνία μας, γιατί εγώ προσκόνησα πλειάδα από φάση του βαριού πάγου με βαρύτερα χτυπήματα και με πυροβόλο όπλο, όμως έκρινε η εισαγγελέας και με σύμφωνη νόμου της ανακρίτριας ότι υπήρχε από τον χρόνο δόλος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το αιματηρό περιστατικό συνέβη στην Πηλαία όταν η 25χρονη επιτέθηκε στην 27χρονη, την οποία και τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιά. Η κατηγορούμενη μετέβη στο σπίτι όπου μένει η 27χρονη και με ένα κουζινομάχαιρο της επιτέθηκε χτυπώντας της την κοιλιά και τραυματίζοντάς τη σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιτία του επεισοδίου φέρεται να είναι το γεγονός ότι η 25χρονη μητέρα δύο παιδιών κατηγορούσε την 27χρονη ότι είχε σχέση ή επιθυμούσε να συνάψει σχέση με τον άντρα της.